Πάμε και στο Βερολίνο και τον Παντελή Βαλασόπουλο για να δούμε, Παντελή, πώς σχολιάζεται εκεί το σύνολο της επίσκεψης Ερντογάν στην Αθήνα. Από ό,τι καταλαβαίνετε, καλησπέρα, και τα βλέμματα εδώ ήταν στραμμένα στην Αθήνα σήμερα, καθώς οι Γερμανοί πιστεύουν ότι έχουν συμβάλει και αυτοί πάρα πολύ σε αυτές τις συναντήσεις και την βελτίωση του κλίματος. Για μία νέα εποχή στις σχέσεις με την Ελλάδα, μιλάει ο Ερντογκάν, είναι ένας τίτλος. Ένας άλλος χαρακτηριστικός, πριν από λίγο, ζεστές κουβέντες αντί για πυράβλους προς την Ελλάδα έφερε ο Ερντογκάν, λέει μια άλλη εφημερίδα. Να σου πω ότι οι αναλυτές λένε ότι η βελτίωση των σχέσεων του Ερντογκάν με τη Δύση περνάει μέσα από την Ελλάδα, γι' αυτό έχει προσεγγίσει την Ελλάδα, γιατί αν θέλει οικονομική βοήθεια, αν θέλει F-16, αν θέλει Eurofighter, αν θέλει βίζες, πρέπει πρώτα να τα βρει με την Ελλάδα. Εδώ να σου πω κάτι χαρακτηριστικό, την αντίθεση μεταξύ της επίσκεψης στο Βερολίνο και στην Αθήνα. Στο Βερολίνο, ο Τούρκος πρόεδρος στην τοποθέτησή του μπροστά στους δημοσιογράφους μίλησε 14 λεπτά και εκτός κειμένου. Δεν κοίταξε καθόλου το κείμενό του και ξέφυγε τελείως τις εκφράσεις του μέχρι προσβολής, ειδικά σε ό,τι αφορούσε το Ισραήλ και τη Χαμάς. Στην Ελλάδα, αντίθετα, είδαμε έναν πολύ πειθαρχημένο Τούρκο πρόεδρο να διαβάζει αυστηρά μόνο αυτό που ήταν γραμμένο στο έτοιμο κείμενο και να μην κάνει καμία αναφορά εκτός κειμένου. Απόλυτα πειθαρχημένο στην Αθήνα, ήθελε να κρατήσει χαμηλούς τόνους σε αντίθεση με το Βερολίνο. Μάλιστα. Που έκανε το γνωστό σοου και έγινε ό,τι έγινε. Παντελή Βαλασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ.